Ενώ θεωρητικά είμαστε στην εποχή της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας, θα παρατήρησες κι εσύ ότι όλο και πιο πολύ ο κόσμος μοιάζει μεταξύ του, γιατί παρασύρεται πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όσα trend κι αν υπάρχουν, που σαφώς και τα υιοθετούμε και όλοι τα υιοθετούμε και πρέπει και να τα υιοθετούμε, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι που και μας κάνει και εμάς τους ίδιους όλους χαρούμενους και για να αλλάζουμε. Θα πρέπει όμως πάντα να τα προσαρμόζουμε κοντά σε εμάς, κοντά στο σωματότυπό μας. Γεια σου, να θέλω να μου πεις τι είδες να ξεχωρίζεις τις εβδομάδες μόδας που έγιναν σε Παρίσι, Μιλάνο, Λονδίνο. Γενικώς θα μπούμε σε όλο το φάσμα του φούξια, το φάσμα της ματζέντας. Βασικά φέτος το καλοκαίρι θέλουμε λίγο λάμψη, θέλουμε χρώμα. Έχουμε ανάγκη από λίγη χαρά και αυτό το είδαμε σε όλες τις επιδείξεις του και στο Fashion Week του Μιλάνου και του Παρισιού, με ελάχιστες εξαιρέσεις από αυτούς που πατροπαράδοτα έχουν μαύρο, δηλαδή όπως είναι ο Yves Saint Laurent ή η Σκιαπαρέλη που εκ των πραγμάτων παίζουν με πιο dark χρώματα. Από εκεί και πέρα θέλουμε χρώμα, ξανά επανεμφάνιση και του lime και του pink fluo, όπου είναι λίγο μία αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό το κάνουν πιο πολύ γιατί θέλουν μέσα στο χειμώνα ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη χρώματος. Ποια είναι τα χρώματα και οι υφές που θα δούμε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 23, τι θα φορέσουν οι γυναίκες? Στην Ελλάδα πάντα προτιμούμε πιο ανάλαφα πράγματα. Προτιμούμε πιο πολύ τις ποπλίνες, προτιμούμε τη βισκόζη, οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολα για τα δικά μας δεδομένα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται. Θα δούμε επανεμφάνιση σε ψάθα, σε πλαστικοποιημένα υλικά. Ήδη είδαμε επανεμφάνιση λίγο, ας το πούμε λίγο πιο απλά, σε κάποια που θυμίζουν λίγο σαν χόρτο, αλλά σε πλαστικοποιημένη εκδοχή. Ποια είναι τα prints της άνοιξης του 23 και πώς θα τα συνδυάσουμε μεταξύ τους? Τα prints σταθερά τα τελευταία χρόνια παραμένουν πρώτα με τα floral να υπερισχύουν, απλά φέτος θα τα δούμε σε πιο παστέλ τόνους. Τώρα θα είναι λίγο πιο soft, πιο παστέλ, δηλαδή γι' αυτό και θα κυριαρχήσει λίγο το βεραμάνι, το aqua, εξαρτάται ο καθένας πώς θέλει να το πει, και θα κάνει και την επανεμφάνισή του λίγο το mauve σταδιακά, το οποίο είναι στην ουσία μία αρχή για το τι θα δούμε τον επόμενο χειμώνα. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι λίγο πιο ρομαντικό, εξού και επανεμφανίζονται και οι δαντέλες. Δηλαδή θα δούμε και πριν τα οποία τα τελειώματά τους θα έχουν γαλλικές δαντέλες. Θα δούμε επανεμφάνιση κυπούρ δαντέλας που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Όλο αυτό έχει να κάνει με την θηλυκότητα. Το νούμερο ένα trend αυτού του καλοκαιριού είναι τα cut out, είτε σε σακάκια, είτε σε φορέματα, σε παντελόνια. Παντού βλέπουμε κοψίματα, βλέπουμε διαφάνειες, βλέπουμε πολύ έντονα crop top. Βασικά βλέπουμε μια έκρηξη θηλυκότητας ξανά μετά από καιρό.